Στην Καλαμάτα βρέθηκε χτες βράδυ η συγγραφέας Μάρο Δούκα για να παρουσιάσει το τελευταίο της μυθιστόρημα με τίτλο «Έλα να πούμε ψέματα». Η εκδήλωση παρουσιάστηκε στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης και συνδιοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Μεσσηνίας και τις εκδόσεις Πατάκη. Τη συγγραφέα παρουσίασαν με εύστοχο και γλαφυρό τρόπο η Χαρά Νικολακοπούλου και η Μαρία Τσακαράκη από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων και η Δήμητρα Δημοπούλου που φιλοξένησε την εκδήλωση. Αποδεχόμαστε τη Μάρο Δούκα, μία από τις σημαντικότερες φωνές της ελληνικής λογοτεχνίας. Και δεν θέλω να διαχωρίσω τις γυναικείες ελληνικής λογοτεχνίας. Το πρόσεξα και το εκτίμησα. Γιατί είναι σημαντικό. Σήμερα θα μας παρουσιάσει και θα μιλήσουμε το τελευταίο βιβλίο της, το τρίτο μέρος μιας άτυπης τριλογίας, θα αναφερθείτε νομίζω σε αυτό, το βιβλίο «Έλα να πούμε ψέματα». Ήταν συγκίνηση για μένα να βλέπω όλα αυτά τα παραθέματα και όλη αυτή την ανασύνθεση, εν πάση περιπτώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή και βέβαια εδώ έχουμε την Μαρία, την οποία τη θεωρώ φίλη μου στην Καλαμάτα, τη θαυμάζω, σπουδαία, παρότι μου ανέτρεψε τελείως την ομιλία μου, τώρα δεν έχω τι να πω εδώ. Περίπου αυτά που είχα εδώ γράψει να πω, τα είπες εσύ. Την ευχαριστώ ιδιαιτέρως και βέβαια πάνω απ' όλα, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς, ευχαριστώ εσάς που είστε απόψε εδώ, γιατί χωρίς εσάς δεν θα έχει και νόημα η βραδιά. Θα είμαστε εδώ οι 4-5 να κοιταζόμαστε και να τα λέμε μεταξύ μας. Φιλοξενούμε τη Μάρο Δούκα, μία από τις σημαντικότερες φωνές στην ελληνική λογοτεχνία την τελευταία δεκαετία. Μετά το «Αθώοι και φταίχτες» και 4 χρόνια μετά το μυθιστόρημά της «Το δίκιο είναι ζώρικο πολύ», που εστίαζε στα τέλη του 44 και 45 και στην εντυπωσιακή συνεργασία των Άγγλων και των Γερμανών στα κατεχόμενα Χανιά, η Μάρο Δούκα επιστρέφει με το τρίτο μέρος μιας άτυπης τριλογίας, το βιβλίο της «Έλα να πούμε ψέματα». Στο βιβλίο αυτό η συγγραφέας βαδίζει στις γραμμές του μύθου και της ιστορίας. Θα μπορούσε να διαβαστεί και ως μια δοκιμή εκτάκτου ανάγκης, να δούμε αλλιώς τον κόσμο, να τον μαγέψουμε, κεφάτη, λυτρωμένη, να πάμε ακόμα παραπέρα. Άλλωστε, όπως και η ίδια συγγραφέας ομολογεί, το γράψιμο από πολύ νωρίς έγινε μέρος της ζωής της, έγινε τρόπος σκέψης. Με τη συνέπεια λοιπόν του επαγγελματία, αλλά και με το πάθος του ερασιτέχνη.